Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά Έρωτας Φυγάς. Τα νέα επεισόδια έρχονται σύντομα από τη νέα συχνότητα του Αντένα και όπως θα δούμε, ο Φάνης, ο αδερφός του Ιάσονα, αφού πλέον έχει μάθει όλα όσα χρειάζεται και έχει αποκτήσει απογνωριμίες που θα το διευκολύνουν, αρχίζει να στέλνει ανώνυμα γράμματα στον Ιάσονα. Δεν το ξέρεις, αλλά έχεις έναν αδερφό. Δεν είσαι ο μοναδικός κληρονόμος του Γεώργιου Δεμερτζή. Είναι αυτό που γράφει το περιεχόμενό τους και άλλα πολλά. Στην αρχή ο Ιάσονας θεωρεί ότι είναι κάποιο είδους φάρσας. Αλλά όταν τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται δυσκολότερα και τα γράμματα αρχίζουν να αυξάνονται και να έχουν όλο και πιο περισσότερα στοιχεία, συνειδητοποιεί ότι μπορεί να είναι και αλήθεια και αρχίζει να νιώθει εκνευρισμό και ανασφάλεια. Η ουρανία εξαφνιάζεται και αυτή η όντα της το λέει. «Πώς είναι δυνατόν?» είναι η πρώτη της αντίδραση. Όμως η αμφιβολία φωλιάζει μέσα της και αρχίζει να νιώθει ότι ίσως τελικά εκείνη να μην ήταν ο μεγάλος έρωτας τη ζωή του Γεώργιου Δεμερτζή και ότι μπορεί να έχει κι άλλες ερωμένες. Η γυναίκα νιώθει το είναι της να γκρεμίζεται σε μια στιγμή αφού αισθάνεται ότι έζησε σε ένα ψέμα. Και η Αλεξάνδρα όμως που μαθαίνει τα νέα σοκάρεται και αναρωτιέται ποιος μπορεί να είναι ο αποστολέας των γραμμάτων. Πλέον ο Ιάσονας έχει ένα ακόμα πρόβλημα μέσα σε όλα τα άλλα να αντιμετωπίσει, αφού αν υπάρχει αυτός ο αδερφός θα θελήσει αυτό που του ανήκει, δηλαδή το μισό κιάρι. Όμως το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Ποια είναι η άλλη ερωμένη του Γεώργιου Δεμερτζή? Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!